Φίλες και φίλοι του Lama Games TV, καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα αξίζει ή όχι. Σήμερα θα μιλήσουμε για το Devil May Cry λοιπόν HD Collection, το οποίο αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω τη CD Media και την Capcom για την παροχή του τίτλου. Να ενημερώσω αρχικά ότι το review γίνεται σε Xbox One S, παρότι το παιχνίδι κυκλοφορεί σε όλα τα format, εμείς αυτό έχουμε και εδώ το κάνουμε. Θα ήθελα επίσης να ενημερώσω ότι το Devil May Cry HD Collection έχει τα τρία πρώτα παιχνίδια. Υπάρχει ένα Special Edition του Devil May Cry 4 και φυσικά υπάρχει και το DMC, ένα παιχνίδι το οποίο είναι μια προσπάθεια για reboot στο σύμπαν του Devil May Cry. Πριν 5 χρόνια λοιπόν είχαμε κάνει το review στο κανάλι, αγνοείται ακόμα η τύχη ενός sequel, αν και έχω μια υποψία ότι μάλλον το γεγονός ότι το παιχνίδι κυκλοφορεί σε HD Collection, έχουμε και τη Special Edition 4, ίσως τελικά πάμε σε ένα direct sequel στο μέλλον, στο οποίο μπορούμε να περιμένουμε. Έτσι λοιπόν, για να δούμε. Με τη σειρά που τα βλέπουμε λοιπόν, Devil May Cry 1, 2 και 3. Ο Dante λοιπόν, με τις δικές του περιπέτειες σε τρία παιχνίδια, εξαιρετικά, τρία παιχνίδια που το συστήνω ανεπιφύλακτα να τα πάρετε, διότι δείχνει την πορεία του παιχνιδιού από το Devil May Cry 1 μέχρι το Devil May Cry 3. Το γεγονός ότι η σειρά έκανε προσθήκες χωρίς να φεύγει από το βασικό της core και κάνοντάς την ακόμα πιο όμορφη για τους hardcore fan της σειράς. Βέβαια, θα μου πείτε, τα έχουμε παίξει αυτά τα παιχνίδια, γιατί να πάρουμε το HD Collection. Ξεκινάω με το πρώτο και το βασικότερο, 1080 ανάλυση και 60 FPS. Για να το ξεκαθαρίσω, είναι HD Collection, δεν είναι remake όπως έχουμε δει σε προηγούμενα παιχνίδια. Δηλαδή δεν θα δείτε σημερινά γραφικά, θα δείτε πολύ καλύτερες εκδόσεις, πολύ καλύτερη έκδοση του παιχνιδιού από τα αρχικά παιχνίδια του PlayStation 2. Κάτι το οποίο σίγουρα μας κάνει όλους πολύ πολύ intrigue στο να παίξουμε το παιχνίδι. Γενικά, για όσους από εσάς ενδιαφέρονται, καλό θα είναι να δώσετε μια ματιά στη συγκεκριμένη τριλογία. Ξεκινάμε γιατί. Πρώτον, είναι το παιχνίδι που έκανε τα hack and slash παιχνίδια αυτό που είναι σήμερα. Το γεγονός ότι υπάρχουν τόσα πολλά hack and slash παιχνίδια, ο βασικός του λόγος είναι το Devil May Cry. Και το γεγονός ότι πήρε ένα HD, όχι remake ούτε remaster, ένα HD treatment, να το πω έτσι που το λένε στο χωριό μου, και το γεγονός ότι το παιχνίδι είναι compatible μέχρι και σε 4K αλλά και τα 60 FPS, καταλαβαίνετε ότι το παιχνίδι σημαίνει πολλά και για την ίδια την εταιρεία. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι τα 60 frames και τα 1080 και μέχρι και τα 4K αλλάξανε πράγματα τα οποία δεν υπήρχαν στο προηγούμενο παιχνίδι. Δηλαδή, υπάρχουν κάποια θεματάκια με αυτές τις μικρές αλλαγές, οι οποίες σίγουρα μετά από κάποια patch, μιας και το παιχνίδι κυκλοφόρησε 13 Μαρτίου και εμείς κάνουμε το review τώρα, έχουν διορθωθεί. Παράλληλα, το παιχνίδι έχει γίνει αρκετά depixelated. Δηλαδή, δεν περιμένεις δηλαδή στην ουσία να δεις τα pixels και να σου χαλάει όλη τη διάθεση. Προφανώς και υπάρχουν, διότι, θα το πω για τρίτη φορά μάλλον, είναι HD Collection, δεν είναι remake. Έτσι λοιπόν, είναι ένα αρκετά όμορφο παιχνίδι. Βέβαια, ποτέ, μην λες ποτέ, διότι έχουμε δει πολύ μεγάλους τίτλους να επιστρέφουν με remasters και γιατί όχι, ίσως αυτό να είναι ένα προεόρτιο του remaster, ίσως όπως είπα και στην αρχή, ενός direct sequel του παιχνιδιού, το οποίο όλοι μας περιμένουμε. Οι περιπέτειες του Dante ήταν πάντα κάτι το οποίο συγκλώνιζε όλους τους φίλους. Έτσι
Έτσι λοιπόν, όπως είδατε και στο βίντεο, περάσαμε από το ένα κομμάτι του παιχνιδιού στο άλλο, από το Devil May Cry 1, στο 2, στο 3. Βλέπετε φυσικά ότι στο 3 τα γραφικά είναι ακόμα καλύτερα σε σχέση με το 1 και το 2, μιας και ήταν το προτελευταίο κομμάτι της σειράς, είναι το τελευταίο κομμάτι αυτής της τριλογίας, οπότε φαίνεται βαθιά η διαφορά στην οποία συνέβη. Ας μιλήσουμε λοιπόν για τη βαθμολογία. Γενικά στο συγκεκριμένο κανάλι συμπεριφερόμαστε καλά στα HD remasters, remakes και όλα, διότι βλέπουμε αυτά τα μικρά διαμάντια να επιστρέφουν στη gaming οθόνη μας και να ευχαριστούμε τις εταιρείες που δεν τα κάνουν ένα cash grab. Και αυτό λοιπόν πρέπει να επιβραβεύεται, διότι στο Devil May Cry HD Collection βλέπουμε το πάθος το οποίο έχει δώσει η Capcom το παιχνίδι της. Γι' αυτό λοιπόν η βαθμολογία του είναι 8,5. Έτσι λοιπόν προτείνω σε όλους σας, σε όποιο φορμάτι και να έχετε σύγχρονο, να πάτε να αγοράσετε το παιχνίδι. Για μια ακόμη φορά λοιπόν θα ήθελα να ευχαριστήσω και τη Συντημίδια και την Capcom για την παροχή του τίτλου. Θα τα πούμε στο επόμενο αξίζει ή όχι. Να είστε πάντα καλά και να περνάτε καλά. Έρχονται περισσότερα πράγματα και μεγάλες εκπλήξεις στο Lama Games TV, οπότε stay tuned. Τα λέμε στο επόμενο review και στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!